Ηλιάς, Ραψοδία Ψή, στίχος 152. Βρισκόμαστε στην 28η ημέρα της διηγήσεως του έπους της Ηλιάδος, κατά την οποία λαμβάνει χώρα η κηδεία του Πατρόκλου. Η κηδεία αυτή είναι μεγαλοπρεπής, όχι μόνο διότι ο νεκρός είναι εξέχον πρόσωπο, αλλά και διότι την τελετή έχει αναλάβει προσωπικός ο Αχιλλέας. Και εδώ ο Όμηρος μας δίνει ανάγλυφα μια άλλη υποχρέωση του ηρωικού ανθρώπου. Την κηδεία, δηλαδή τη φροντίδα του ήρωος για τους οικείους του. Ο Πάτροκλος είναι για τον Αχιλλέα μέλος της οικογένειάς του. Επίσης, ο Πάτροκλος δεν έχει άλλον από τον Αχιλλέα. Αν ο Αχιλλέας έχει τη μητέρα του, τη Θέτιδα, κοντά του, ο Πάτροκλος είναι μόνος. Πρέπει να υπογραμμίσω ξανά ότι ο Αχιλλέας είναι ευσεβέστατος άνθρωπος του καθήκοντος και της τιμής. Η ημέρα αυτή λοιπόν είναι αφιερωμένη ολόκληρη στην κηδεία του Πατρόκλου. Φέρνουν ξύλα από το κοντινό δάσος για την πυρά και η τελετή ξεκινά με την κοπή των μαλλιών του ήρωος εις έδειξην πένθους. Εδώ συναντάμε ένα έθιμο αρχαιότατο που το μαθαίνουμε μέσα από τα λόγια του Αχιλλέως. Απευθύνεται προς το Σπερχιό ποταμό, προς τον οποίο είχε κάνει ένα τάμα να επιστρέψει σώος από τον πόλεμο και να αφιερώσει την κόμη του στον ποταμό. Αυτή είναι η αρχαιότερη πληροφορία που έχουμε για το έθιμο αυτό, αλλά έχουμε και άλλες πληροφορίες που μας παραδίδει η ελληνική γραμματεία. Τα μαλλιά, σύμφωνα με το έθιμο αυτό, αφιερώνονται είτε στον ποταμό είτε σε κάποιο νεκρό. Θα σας πω τι έχω βρει μέσα στην ελληνική γραμματεία. Να αρχίσω από τον Παυσανία, Αττικά, 37.3 το απόσπασμα, αναφέρει ένα αναθηματικό του παιδιού της Μνησιμάχης, την οποία, παρένθεση, τη Μνησιμάχη την είχε σώσει ο Ηρακλής, είναι δηλαδή, ανήκει στην ιστορία του Ηρακλέους. Το παιδί αυτό της Μνησιμάχης κόβει τα μαλλιά του χάρη του Κηφισού ποταμού. Πάλι από τον Παυσανία, Αρκαδικά, το κεφάλαιο είναι 20, το χωρίο είναι 3. Αναφέρει τον Λεύκηπο που είχε αφήσει μακριά μαλλιά με το σκοπό να τα αφιερώσει στον Αλθιό ποταμό. Αρκαδικά, Παυσανίας πάλι, 41.3, άλλο σημείο. Αναφέρεται στον ποταμό Νέδα. Οι πηγές της Νέδας είναι το μοναδικό ποτάμι που έχει θηλυκό όνομα, η Νέδα. Να πούμε ότι η Νέδα ήταν η νύμφη, η οποία ανήκει στη συνοδεία της Ρέας, της μητέρας των θεών. Οι πηγές λοιπόν της Νέδας, λέει ο Παυσανίας, στο μέρος όπου η Νέδα πλησιάζει περισσότερο την πόλη Φυγάλια, τα παιδιά των Φυγαλαίων κόβουν τα μαλλιά τους προσφέροντάς τα στον ποταμό. Το επόμενο είναι ένα σχόλιο του Παναγίλη Κατσά στη Θεογονία του Ισιώδου, στίχος 346 με 348. Η Τηθής γέννησε, λέει, το κείμενο του Ισιώδου, λέει, η Τηθής γέννησε το ιερόν γένος των Αϊάδων. Αυτές με τη βοήθεια του Άνακτος Απόλλωνος και των ποταμών, κουρίζουσι τους άνδρας. Κουρίζω σημαίνει ανδρούμε, ανατρέφω, ώστε να γίνει ανήρ. Και το σχόλιο του Παναγίλη Κατσά είναι το εξής. Η πεποίθησης περί της δυνάμεως των ποταμών δια την ανάπτυξη των παιδων εις νέους και εις άνδρας ή το κοινή εξού και επάμπολε γενεαλογίε ηρώων από ποταμούς. Να πούμε εδώ ότι κουροτρόφοι ενομίζοντο, λέει, αυτό το λέει ο Ευστάθιος, κουροτρόφοι ενομίζοντο οι ποταμοί δια την υγρότητα. Κουροτρόφους ονομάζουμε αυτούς που τρέφουν τους νέους και κουρίτες ονομάστηκαν κουράς ένεκεν. Να συνεχίσω πάλι από τον Παυσανία, από τα Αχαϊκά. Το 7ο βιβλίο δηλαδή, 17 κεφάλαιο, 8 χωρίο. Κάνει λόγο για την πόλη της Αχαΐας, Δήμη. Αυτή ήταν κοντά στην Πάτρα. Από ένα σχόλιο κάτω στο βιβλίο, λέει ότι, επειδή δεν έχω πάει στην Πάτρα, λέει ότι η Δήμη είναι μία από τις πόλεις οι οποίες αποτέλεσαν τις Πάτρες. Γιατί είναι επάτρε, είναι η αρχική
ονομασία της λέξης. Σημαίνει ότι έγινε από πολλές, δημιουργήθηκε από πολλές πόλεις. Όπως Αθήνε, όπως Εσέρε. Ας πούμε η Θεσσαλονίκη έγινε κατευθείαν σαν πόλη. Δεν ήταν από, μικρά, από μικρές πόλεις. Και γι' αυτό είναι Δήμος Θεσσαλονίκης. Ενώ οι άλλες είναι... Θεσσαλονικαίων είναι. Όχι. Δήμος Θεσσαλονίκης όταν πρόκειται για πόλη. Ενώ όταν πρόκειται για πολίσματα είναι Δήμος Αθηναίων. Δεν λέμε γιατί οι Αθήνε έγιναν από πολίσματα. Ναι, αλλά δεν λέμε ότι ο Κάσανδρος έφερε από τη Θέρμη... Είναι μικρές πόλεις να προϋπάρχουν μικρές πόλεις. Εδώ στη χώρα, στο σημείο της Θεσσαλονίκης δεν υπήρχε κάτι άλλο. Η Θέρμη είναι μακριά. Ναι, φέρανε, δεν συνεννοήθηκαν. Όχι, δεν συνεννοήθηκαν. Φέρανε όμως κόσμο. Ναι. Άλλο αυτό. Εννοείται, κάπου από κάπου θα έρχονταν. Άλλο αυτό. Δεν έγινε συνένωση όμως πόλεων. Δεν έγινε συνένωση πόλεων. Δημιουργήθηκε κατευθείαν η πόλη εδώ. Λοιπόν, για την Πάτρα λέγαμε. Τα Σπάτρα. Μιλάει για τον τάφο του, αναφέρει μάλλον τον τάφο του Σόστρατου, ενός νέου εντόπιου φίλου και βοηθού του Ηρακλέους, στον αγώνα του εναντίον του Αυγίου, του βασιλιά της Ήλιδος. Ο Σόστρατος σκοτώθηκε και ο Ηρακλής έκανε τάφο για αυτόν και προσέφερε στον τάφο ως απαρχή μαλλιά από το κεφάλι του. Θα πούμε στη συνέχεια τι είναι απαρχή. Θυμίζω επίσης ένα απόσπασμα από τον Πλάτωνα, τον Φέδωνα 89β, όπου ο Σοκράτης χαϊδεύει τα μαλλιά του Φέδωνος και του λέει αύριο, λέει, θα κόψεις αύριο τα σκαλά στάφτας κόμμας από κερί, θα κόψεις, λέει, τα ωραία αυτά μαλλιά σου, αλλά εγώ, λέει, θα σε συμβούλευα να μην τα κόψεις, θα ήθελα. Του συμβουλεύει δηλαδή να μην πενθήσει. Ναι, να μην πενθήσει. Γιατί ο θάνατος δεν ήταν κάτι κακό κατά τον Σοκράτη και ο διάλογος είναι μια απόπειρα του Σοκράτη να, έτσι αστευόμενος το λέει, να σώσει τα μαλλιά του Φέδωνα. Ναι. Θυμήσου λίγο να μας πεις τι λέγανε για τους Σπαρτιάτες που αφήνανε μακριά μαλλιά. Ήθελα να το αναφέρω και αυτό στη συνέχεια. Ήθελα να το αναφέρω, ναι. Είναι, δεν θα τελειώσω, να αναφέρω στη συνέχεια τον Εσχύλο. Από τον Εσχύλο, το έργο του Χοϊφόρη, στίχος 167, λέει «Ορώ το μέον των δε βόστριχων τάφο, βλέπω στον τάφο τον κομμένο αυτόν βόστριχο». Μιλάει η Ηλέκτρα που επισκέπτεται τον τάφο του πατέρα της, του Αγαμέμνονος, και βλέπει πάνω ένα βόστριχο από μαλλιά και αμέσως αλαφιάζεται, γιατί λέει κάποιος δικός μας είναι που άφησε αυτά τα μαλλιά επάνω εις ένδειξη πένθους, και όντως είναι του Ορέστη αυτό. Να πούμε τι λέει ο Πρόκλος εις τας Πλάτωνος Πολιτείας Υπόμνημα, πρώτο βιβλίο 149. Λέει, πρωταρχικό και εξαίρετο αγαθό για τον Αχιλλέα ήταν να επιστρέψει στο Σπερχιό και εκεί να κουρεύσει τα μαλλιά του σύμφωνα με το τάμα. Το κείμενο λέει κατά την υπόσχεση. Να πούμε εδώ, να υπογραμμίσουμε εδώ ότι το τάμα γίνεται εις ανταπόδοση ζητούμενης χάρης. Η χάρη ήταν ο νόστος, η επιστροφή. Η συνήθεια του τάματος λοιπόν είναι αρχαία. Μπορεί να λεγόταν υπόσχεση, αλλά είναι η ίδια συνήθεια. Το τάμα αυτό δεν σημαίνει υπόσχομαι. Ναι, δεν είναι. Τάζω, υπόσχομαι. Καθώς όμως ο Αχιλλέας, συνεχίζει ο Πρόκλος, έχασε την ελπίδα της επιστροφής, ιδίως αφότου η μητέρα του προέβλεψε στο σίγμα 96, αμέσως μετά τον Έκτορα, έτοιμος είναι ο θάνατός σου, πώς δεν θα ήταν αναγκαίο να προσφέρει την κόμη του προς τιμή του φίλου του. Εδώ τελειώνει το σχόλιο του Πρόκλου. Λέει ο Ευστάθιος, πρόσφεραν τα μαλλιά τους στους νεκρούς σαν ένα είδος απαρχής. Απαρχή είναι η έναρξη θυσίας, η πρώτη προσφορά, το πρώτον και κάλλιστον παντός πράγματος. Και υποθέτω λοιπόν ότι οι Σπαρτιάτες πριν τη μάχη των Θερμοπυλών φρόντιζαν τα μαλλιά τους για τον ίδιο λόγο. Τα φρόντιζαν οι ίδιοι για τη δική τους την κηδεία. Ποιος θα τα φρόντιζε άλλος. Δηλαδή ήταν ένα συμβολική ήταν η κίνησή τους. Ένα ταφικό έθιμο δηλαδή. Ήταν κατά κάποιο τρόπο μια... Ο πρόλογος. Ναι, ενός ταφικού έθιμου. Να πάνε με όμορφα μαλλιά, με πλημμένα μαλλιά, καθαρά μαλλιά στον άλλο κόσμο. Λέει ο Ευστάθιος, υπήρχε συνήθεια να τρέφουν κόμοι οι νέοι μέχρι την ακμή τους και έπειτα να την κόβουν χαρίζοντάς την στους εγχώριους ποταμούς. Αυτό το έκαναν για να τιμήσουν το καλόν είδωρ.
Τι ωραία φράση. Το καλόν είδωρ που ήταν τρόφιμο και συστατικό του ζήν και μάλιστα το γλυκί. Ένας γιατρός μου είπε ότι είναι πολύ σημαντικό το είδωρ, το νερό που πίνουμε δηλαδή. Ναι. Ότι πρέπει να, δεν το λαμβάνουμε υπόψη, αλλά είναι τρόφιμο. Και έτσι να το αντιμετωπίζουμε, ως ένα ναι. πολύ σημαντικό τρόφιμο. Ο Ευστάθιος το ονομάζει τρόφιμο. Το κείμενό του διαβάζω. Mm-hmm. Το κείμενο του Ευστάθιου το μεταφράζω όσο για να γίνεται κατανοητό. Όταν υπάρχουν λέξεις που τις καταλαβαίνουμε, τις αφήνω. Τρόφιμο και συστατικό του ζήν, λέει. Και μάλιστα το γλυκί. Και λέει αυτό το γλυκί και ξαφνικά μου γίνεται μια... Όχι, ένα συνειρμός. Η λέξη του Ευστάθιου λοιπόν αυτή μου θύμισε ένα χωριό που βρίσκεται κοντά στον Αχαίροντα, στη Θεσπρωτεία. Το Γλυκί. Έτσι λέγεται το χωριό αυτό και είναι στις πηγές του Αχαίροντα, εκεί κοντά που είναι το Νεκείο Μαντίο. Πόσο στενά λοιπόν είναι συνδεδεμένα η ζωή και ο θάνατος. Το είδωρ ως συστατικό ζωής αλλά και πέρασμα προς το θάνατο. Είναι αυτός ο ποταμός του θανάτου, της φθοράς, αλλά είναι και ο ποταμός της γενέσεως, ο ποταμός του Ηρακλήτου, στον οποίο δεν μπορείς να μπεις, λέει, δύο φορές. Μπαίνεις και δεν μπαίνεις. Εισραίουν διαρκώς νέα ύδατα. Είναι πολύ ωραίο θέμα για να σκεφτούμε. Και έτσι είπε, δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι, δεν έχετε. Έτσι είπε λοιπόν ο Αχιλλέας, και στου φίλου εταίρου τα χέρια την κόμη έθηκε. Και σε όλους εκείνους με αυτή την κίνηση τι έκανε. Όρθωσε τον πόθο για γό. Και λέει ο Ευστάθιος αυτός ο στίχος έχει θρήνου επίτασιν. Και κίνηθα οδύροντο μέχρι να δύσει το φως του ηλίου. Και αμέσως, αν αμέσως ο Αχιλλέας δεν είχε υπεί στον Αγαμέμνονα παραστάς, παραστεκόμενος. Ατρίδη του λέει, επειδή στους δικούς σου πρόθυμα ο λαός των Αχαιών θα πιστεί μύθους, στο δικά σου λόγια, εσένα ακούει ο λαός των Αχαιών, και ο γός φέρνει κορεσμό. Τώρα από την πυρά σκόρπισέ τους και δείπνο δώσε εντολή να ετοιμάσουν. Γι' αυτά εδώ θα κοπιάσουμε εμείς που πιο πολύ αγαπούμε τον νεκρό. Κίδεος εστί νέκης. Για μας λέει, ο νέκης αυτός, ο νεκρός αυτός είναι φροντίδας άξιος, κίδεος. Νέκης είναι ο νεκρός για τον Όμηρο, εξού και νέκη ο Μαντίο. Μαζί μας οι αρχηγοί ας παραμείνουν. Η λέξη είναι τα γη. Τα γος, λέει ο Ευστάθιος, τα γη είναι οι τάσσοντες τα του λαού. Μόλις το άκουσε ο Αναξανδρών Αγαμέμνων, αμέσως το λαό σκόρπισε προς τις ίσες νίες. Ενώ οι επιφορτισμένοι για την κηδεία, μεταφράζει ο κύριος Δούκας, η λέξη είναι κηδεμόνες. Ο κηδεμόν είναι ο επιφορτισμένος με μία φροντίδα. Εδώ τους δείχνει επιφορτισμένος με τη φροντίδα του νεκρού, σήμερα η έννοια έχει την φροντίδα του ζωντανού. Λέμε γονείς και κηδεμόνες. Οι κηδεμόνες λοιπόν αυτού έμειναν και ξύλα σόριαζαν και ποίησαν πυρά εκατόμπεδων, εκατόποδων. Και η κηδεία, έτσι. Η κηδεία, από... κηδεία είναι φροντίδα, ναι. Μάλιστα. Είναι η πυρά, είναι διαφορετικό πράγμα από το πυρ. Η πυρά ενέχει το πυρ. Η πυρά είναι όλα αυτά που θα καούν, στα οποία θα μπει το πυρ και θα καούν. Η πυρά λοιπόν είχε 100 πόδια επιφάνεια. Κάστη πλευρά ήταν 100 ποδών, μεγάλη δηλαδή, ήταν ευρύ, εκτεταμένη. Από εδώ και από εκεί ένθα και ένθα, λέει ο Όμηρος. Του καταλαβαίνουμε τη φράση. Και στην κορυφή της πυράς, η πάτη, λέει στο ύπατον μέρος, στο ύπατον σημείο, των νεκρών έθεσαν με λύπη στην καρδιά. Πολλά παχιά αρνιά και βόδια που στρέφουν ελικοειδώς τα πόδια, ελίποδας έλικας βούς, πρώτης πυράς έγδερναν και συγύριζαν τα άμφεπον, αμφιέπο. Εκ τούτων πάντων το λίπος παίρνοντας εκάλυψε τον νεκρόν ο μεγαλόθυμος Αχιλλεύς, από τα πόδια μέχρι το κεφάλι. Βλέπουμε τις λεπτομέρειες της τελετής της. Και γύρω γδαρτά σώματα σόριαζε των ζώων αυτών και έθεσε μέσα αμφορείς με μέλι, ετήθη μέλιτος
με μέλη και αλήματα, λέει, λίπος, αμφορείς, αμφιφορίας, μέλητος και αλήφατος, να κλείνουν προς το νεκροκρέβατο. Γιατί δεν είναι εύκολο να χυθούν αυτά. Είναι πιο πυκνά το μέλι, θέλει πολλή ώρα για να χυθεί. Τα έκανε έτσι να κλείνουν προς το νεκρό, ώστε να χυθούν σιγά σιγά, όπως και το λίπος. Και τέσσερις υψηλάφχαινας ύπους εσπευσμένος έβαλε μέσα στην πυρά με βαρύ στεναγμό. 9 τραπεζοδίαιτοι κύρες τον άνακτα ήσαν και 2 από αυτούς έβαλε μέσα στην πυρά αφού τους λαιμοτόμησε, και μαζί 12 εστλούς γιους μεγαλοθύμων τρώων, αφού με χαλκό τους έσφαξε. Να πούμε ότι αυτούς τους τρώες, τους 12 τρώες, τους συνέλαβε στο Φ 27 και εξής. Να πούμε κάτι για αυτά. Όλα αυτά τα εξηγούν οι μελετητές του Ομήρου. Να πούμε πρώτα για τους αριθμούς. Για τους αριθμούς που χρησιμοποιεί ο Όμηρος εδώ, κάνει λόγο, μάλλον γενικός, ξεκινά γενικός και καταλήγει ειδικός. Κάνει λόγο ο Πλούταρχος περί Ομήρου Β 145 με 147. Πάντα χρησιμοποιεί τον περιττό αριθμό ως ανώτερο, λέει ο Πλούταρχος. Παρουσιάζει ολόκληρο τον κόσμο να έχει 5 μέρη και από αυτά ξεχωρίζει τα 3 που βρίσκονται στη μέση. Αυτό το είδαμε στο όμικρον 189. Στα 3 τα πάντα έχουν μοιραστεί, μιλάω Ποσειδών, αν θυμάστε, και ο καθένας μας έλαχε μερίδιο τιμής. Ζεύς, Ποσειδών, Άδης. Και κοινά έμειναν η γη και ο μακρός Όλυμπος. Έχουμε μιλήσει εκτεταμένα για το θέμα. Γι' αυτό, λέει, συνεχίζει ο Πλούταρχος, και ο Αριστοτέλης είπε ότι τα στοιχεία είναι 5. Στο περικόσμου 393α, 1 και εξής. Προσθέτω εδώ, στο κείμενο του Πλουτάρου, προσθέτω τον πεντέμιχο κόσμο του Φερικίδη. Με την ιδέα, συνεχίζει ο Πλούταρχος, ότι στο σύμπαν το περιττό και τέλειο έχει την κυριαρχία. Αυτό είναι η επιτομή αυτών που θέλω να πω. Το περιττό και το τέλειο έχει την κυριαρχία. Και απονέμει τους περιττούς αριθμούς τους ουράνιους θεούς. Για παράδειγμα, ο Νέστορ θυσιάζει 9 φορές από 9 τάβρους στον Ποσειδώνα στην έναρξη της τρίτης ραψοδίας. Της Οδύσσιας, συγγνώμη. Και ο Τιρεσίας προτρέπει τον Οδυσσέα να θυσιάσει 3 ζώα, κρυάρι, τάβρο και κάπρο. Αυτό λέγεται στην Οδύσσια, στη Λάμδα ραψοδία 131, και όταν συμβαίνει αυτό στην Ψή ραψοδία της Οδύσσιας στο 278. Ο Αχιλλέας όμως αυτά που θυσιάζει για τον Πάτροκλο είναι όλα σε άρτιους αριθμούς, λέει ο Πλούταρχος. 4 ύπους, 12 τρώες, και από τα σκυλιά που ήταν 9 ρίχνει στη φωτιά τα 2 ώστε να του μείνουν 7. Οι άρτιοι, οι ζυγοί αριθμοί στους νεκρούς. Μέχρι σήμερα υπάρχει συνήθεια στους νεκρούς να προσφέρουν άνθη σε ζυγό αριθμό. Στους ζωντανούς προσφέρουν άνθη σε μονό αριθμό. Μια προσφορά σε ζωντανό είναι ένα τριαντάφυλλο. Έτσι πρέπει, όχι 2. Το 2 θα το πας στο νεκρό. Τώρα, ο Πρόκλος μιλά για το θέμα των επιτυπηράς φαγέντων, των 12 αυτών τρώων, στο Ψ 175 και εξής. Το κείμενό του είναι «Εις τας Πλάτωνος Πολιτείας υπόμνημα Α151, το τέλος του 151 και η αρχή του 152». Λέει, μέσω αυτών ολοκληρώνεται η τιμή που αποδίδει στον Πάτροκλο χωρίς να τους επιφυλάξει κάποια περισσότερο σκληρή αντιμετώπιση, εφόσον επρόκειτο για εχθρούς που τους σκότωσε όπως οποιουσδήποτε από τους άλλους. Διότι τι διαφέρει αν τους είχε σκοτώσει μέσα στο ποτάμι που τους βρήκε, που τους συνέλαβε, ή αν τους σκότωσε ρίχνοντάς τους στη φωτιά. Ίσως μάλιστα, λέει ο Πρόκλος, να ήταν καλύτερα που τα σώματά τους τα κατέκαψε τελείως η φωτιά, από το να τα κατασπαράξουν τα θηρία, παθαίνοντας τα ίδια με το Λυκάωνα. Θυμίζω ότι είναι ένα ολόκληρο επεισόδιο που ξεκινά από το Φ 35. Ο Λυκάων πέφτει στα πόδια του Αχιλλέως, τον παρακαλεί να του χαρίσει τη ζωή, και εκείνος τον σκοτώνει
λέγοντάς του «Αλλά φίλος θα είναι κι εσύ». «Τι ολοφύρεσαι ούτως, φίλε», του λέει, «πέθανε κι εσύ. Τι κλαις έτσι. Κάθανε και Πάτροκλος, ο Περσέο πολλών αμήνων». Μια φράση που μου αρέσει πολύ. Εδώ πέθανε ο Πάτροκλος. Εσένα θα κοιτάξουμε να σώσουμε. Και στο Φ 122, αφού τον έχει σκοτώσει μέσα στον ποταμό Σκάμανδρο, του λέει «Εδώ να κοίτασαι ανάμεσα στα ψάρια που αλίπητα θα γλύφουν το αίμα της πληγής σου». Δηλαδή τον ρίχνει, τον σκοτώνει και τον ρίχνει μέσα στον ποταμό. Λέει ο Πλόκρος θα μπορούσε να έχει ρίξει και τους άλλους 12. Και συνεχίζει τώρα, λίγο πιο κάτω, στο Α153, ο Πρόκλος εξηγεί γιατί είναι 12 οι σφαγέντες τρώες. Ο Αχιλλέας, λέει, επέλεξε τον αριθμό αυτόν ως κατεξοχήν οικείο προς όσους σκοπεύουν να είναι ακόλουθοι και ως εξαπλωμένος τις τέλειες προόδους των θεών. Οι 12 αυτοί συντάχθηκαν ως ακόλουθοι με την ψυχή του Πατρόκλου. Και το ηγεμονικό μέρος της ψυχής αυτής γνώρισε και υπηρέτησε ο Αχιλλέας. Κάθε άλλο λοιπόν παρά φοβερή ψυχική σκληρότητα και αγριότητα έχουν ως υπόβαθρο οι πράξεις του Αχιλλέως, συνεχίζει ο Πρόκλος, αλλά πραγματοποιήθηκαν βάσει των ιερατικών θεσπισμάτων τα οποία ορίζουν τα σχετικά με τις ψυχές των πεσόντων στον πόλεμο. Να μην τον κατηγορούμε λοιπόν για αλαζονία απέναντι σε θεούς και ανθρώπους και να μην δυσπιστούμε εάν ενήργησε έτσι αυτός που είχε μητέρα θεά, πατέρα τον Πηλέα και διδάσκαλο τον Χήρονα. Ήξερε λοιπόν πολύ καλά τι έκανε, αυτό θέλει να πει. Διότι άλλες πράξεις του τις έκανε αποβλέποντας τη σύνολη δικαιοσύνη, άλλες τον νόμο του πολέμου και άλλες χρησιμοποιώντας ιερές μεθόδους. Έχουμε δει τον Αχιλλέα να χρησιμοποιεί ιερές μεθόδους. Αυτός είναι ο νόμος του πολέμου εδώ. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως ο ποιητής τήρησε απολύτως τα μέτρα της μιμήσεως. Βεβαίως τώρα όλα αυτά που λέω μπορούν να πείσουν εκείνους που πρώτον έχουν σεβασμό απέναντι στο ομιλικό κείμενο και δεύτερον μπορούν να κατανοήσουν τέτοια ζητήματα. Τις δυναμένης, λέει ο Πρόκλος σε άλλο σημείο. Είπαμε ότι αυτό το απόσπασμα το χρησιμοποιούμε ως απάντηση σε αυτούς που λένε ότι αυτό ήταν ανθρωποθυσία. Δεν είναι ανθρωποθυσία. Είπαμε τι είναι. Ο νόμος του πολέμου είναι. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, ο πόλεμος είναι φρικτός. Το τονίζουμε όμως. Ναι, πρέπει να το τονίσουμε ότι είναι. Στην πολεμική που δεχόμεθα, ναι, περί ανθρωποθυσίας των, ναι, των αυτό βήμα, το συγκεκριμένο σαν επιχείρημα δεν ευσταθεί. Και συνεχίζει ο Όμηρος, είχε κακό στις φρένες του, που λέει ο Ευστάθιος, με αυτή τη φράση λέει, σημαίνει ότι δεν συμφωνεί με την πράξη αυτή που ακολουθεί. Αν, με, την πράξη αυτή του Αχιλλέως θέλει να πει. Άναψε πύρη ισχυρό για να τους καταφάγει. Ήμοξεν έπειτα και τον αγαπητό εταίρο καλώντας είπε «Χαίρε Πάτροκλε, κι ας είσαι στου άδου τους δόμους». Έχει ξαναπεί τη φράση αυτή. «Γιατί τα πάντα ήδη σου τελώ αυτά που πριν υποσχέθηκα». 12 γιους εστλούς των μεγαλοθύμων τρώων αυτού συνάμα με σένα πάντα στο πυρ κατατρώγει και ούτε τον έκτορα θα δώσω στον Πριαμίδη». Θα δώσω τον Πριαμίδη στο πυρ να φαγωθεί, αλλά στους κίνες. Έτσι είπε απειλή σας. Σε αυτόν όμως οι κίνες δεν επέπιπταν, στον Έκτορα δηλαδή. Αλλά τους κίνες απεμάκρυνε του διώση θυγατέρα Αφροδίτη. Ημέρες και νύχτες. Και με ροδέλεον έχριε. Είναι ροδό εν τη χρύεν ελαίο. Αμβρόσιο για να μην ξεγδαρθεί καθώς θα έλκεται. Αυτό το σημείο το σχολιάζει ο Αθήναιος. Αν νομίζετε ότι η αρωματοθεραπεία είναι σύγχρονη επινόηση, κάνετε λάθος. Ο Αθήναιος στο βιβλίο του Δειπνοσοφιστών, το 15ο βιβλίο του είναι, στο 37, έχει δύο αριθμίσεις ο Αθήναιος, το 37 και το 688 ντε. Ο Όμηρος, λέει ο Αθήνος, ο Όμηρος γνωρίζει τη χρήση των μύρων, αλλά τα ονομάζει έλαια, όπως είδαμε εδώ. Ροδό εν τη χρήεν ελαίο.
με κάποιο επιθετικό προσδιορισμό. Ροδόεντι λέει εδώ. Ο Αθήνεος λέει πού παράγεται το καλύτερο μύρο. Από κάθε είδος ανθέων, σε αυτό το βιβλίο το 15ο, παραθέτει ένα απόσπασμα από το βιβλίο κάποιου Απολλώνιου, το οποίο βιβλίο επιγραφόταν περί μύρων. Δηλαδή υπήρχαν βιβλία αρωματοθεραπείας στην εποχή του. Και λέει τώρα στην αρχή του 36, του χωρίου 36, μέσα στον εγκέφαλό μας μαλακώνουν οι αισθήσεις μας από τις ευχάριστες οσμές και επιπλέον θεραπεύονται, λέει. Τι λέει το κείμενό του, επειδή μου έκανε εντύπωση αυτό. Παρηγορούνται, προσέτι δε θεραπεύονται. Παρηγορούνται και επιπλέον, λέει, θεραπεύονται. Και παραθέτει ένα απόσπασμα του Αλέξιδος, θα πω γι' αυτόν. Τι λέει αυτός. Πολύ σημαντικό στοιχείο για την υγεία είναι να δημιουργούμε ωραίες οσμές στον εγκέφαλό μας. Υγιείας μέρος μέγιστον, οσμάς εγκεφάλου Χριστάς ποιήν. Ο Άλεξης τώρα ήταν ποιητής της Μέσης Αττικής Κωμωδίας. Γεννήθηκε στους Θουρίους της Μεγάλης Ελλάδος και ήταν θείος του ποιητή Μενάνδρου. Έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Αθήνα. Το λεξικό Σούδα αναβιβάζει τις κωμωδίες του σε 245 και γνωρίζουμε τους τίτλους 130 από αυτές. Λοιπόν, σε ένα άλλο κεφάλαιο, στο 34, μου άρεσε πολύ το θέμα, στο 34 του ίδιου βιβλίου του 15ου, στο 686 ε, είναι η άλλη ρύθμιση, λέει ότι, λέει ο Αθήναιος, και ως μη, άλλη μεν γυναική, άλλη δε ανδρή πρέπει. Ταιριάζει δηλαδή. Άλλη ως μη ταιριάζει τον άντρα, άλλη ως μη ταιριάζει τη γυναίκα.